Διακοπές ή όχι φέτος για τους Έλληνες και υπό ποιες συνθήκες? Είναι λύση ο εσωτερικός τουρισμός? Αυτό το καλοκαίρι οι Έλληνες επιλέγουν Ελλάδα, με τον πληγέντα τουριστικό κλάδο να επιχειρεί να φρενάρει την πτωτική πορεία που καταγράφεται στη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η τελευταία διαδικτυακή έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σημειώνει ότι σε ποσοστό 90% οι Έλληνες επιλέγουν Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ ένα 7% δηλώνει Ελλάδα και εξωτερικό. Μόλις το 3% των ερωτηθέντων επιλέγει διακοπές στο εξωτερικό. Ένεση ρευστότητα στον τουριστικό κλάδο αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο έχει ανασταλεί από τις αρχές Μαρτίου λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την επιμήκυνσή του για διάστημα ίσο με τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των δικαιούχων και ωφελουμένων να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους. Η κυβέρνηση παράλληλα προσανατολίζεται σε ενίσχυση του προγράμματος 2020-2021, καθώς θεωρείται πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής αλλά και οικονομικής πολιτικής. Την ίδια ώρα, το ΚΙΝΑΛ, μέσω επίκαιρης ερώτησης του Ηρακλειώτη βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου, καταθέτει πρόταση στην κυβέρνηση για ένα γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού για 3 εκατομμύρια ωφελούμενους και προϋπολογισμό 750 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού για 3 εκατομμύρια ακριβώς εκεί στοχεύει. Να αποτελέσει την ελάχιστη κρίσιμη μάζα των ανθρώπων που θα δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Προσθέτοντας το μειωμένο τουριστικό ρεύμα από το εξωτερικό σε αυτό, θα έχουμε λιγότερη ύφεση, λιγότερα προβλήματα, λιγότερες επιπτώσεις. Αν σήμερα δεν διαθέσουμε τα 750 εκατομμύρια για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, θα τα δώσουμε αύριο πολλαπλάσια σε επιδόματα ανεργίας, επιδόματα επιβίωσης και βέβαια θα έχουμε και την αντίστοιχη απώλεια εσόδων για το δημόσιο από φόρους. Η πρόταση ΚΙΝΑΛ περιλαμβάνει 5 διανυκτερεύσεις ανά ωφελούμενο, ημιδιατροφή, έξοδα μετακίνησης και πλαφόν τα 250 ευρώ. Αφορά 1.400.000 εργαζόμενους του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα αλλά και ανέργους, 800.000 συνταξιούχους, 400.000 αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και αγρότες, 200.000 νέους έως 30 ετών χωρίς προϋποθέσεις, φοιτητές αλλά και όσους συμμετέχουν φέτος στις αγωγικές εξετάσεις και βέβαια 200.000 δικαιούχους του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος. Η επίκαιρη ερώτηση αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή την ερχόμενη Παρασκευή, με το Υπουργείο Εργασίας να δίνει το στίγμα της κυβέρνησης πάνω στην πρόταση ΚΙΝΑΛ.